Πάμε στην Κοζάνη να συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής. Ξέρετε, η Κοζάνη είναι στις λεγόμενες κόκκινες περιοχές. Είναι ο κύριος Λάζαρος Μαλούτας, ο δήμαρχος Κοζάνης. Να σας ευχαριστήσω, δήμαρχε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Μια χαρά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Χαρδαλιά πριν από λίγα λεπτά. Δεν συμπεριέλαβε την περιοχή σας στις ανακοινώσεις. Ναι. Έτσι, μόλις και εγώ αυτά άκουσα, ναι. Τώρα αυτό είδα και... Συναντηθήκατε σήμερα με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, δήμαρχε. Ναι, ο κύριος Χρυσοχοίδης επισκέφθηκε την περιοχή και είχαμε μια συνάντηση περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, ναι. Και οι 5 δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε το θέμα των αυξημένων κρουσμάτων που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, να αναλύσουμε αίτια, τα αίτια στα οποία μπορεί να οφείλεται η εξέλιξη αυτή και να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε διάφορες πλευρές του όλου προβλήματος. Φωτίστηκαν αυτές οι πλευρές? Νομίζω ναι, με την αβεβαιότητα βέβαια πάντα που διακατέχει τέτοιου είδους ζητήματα όπως είναι ο κορονοϊός και η επιδημιολογία του εν πάση περιπτώσει, με ό,τι αυτό συνεπάγονται. Έτσι, βλέπουμε και τους λοιμοξιολόγους που κατά διαστήματα βγαίνουν στη τηλεόραση, το βλέπετε κι εσείς, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ζήτημα, ο σωστός τρόπος, είναι μάλλον η στατιστική και προσπαθώντας να διατυπώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, δήμαρχε, μια περιοχή σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Η διατήρηση του αριθμού των κρούσματων στην περιοχή σας σε υψηλά επίπεδα, πού οφείλεται? Υπήρξαν κάποιες συγκεντρώσεις? Δεν υπάρχουν εμφανείς λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό το πράγμα. Και το λέω με την εξής έννοια. Αν κάποιος δει εξ αρχής της πανδημίας τον αριθμό των κρούσματων ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η περιοχή της, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν είναι από τις πιο ψηλές. Είμαστε από τις ψηλά στον κατάλογο, είναι η αλήθεια, αλλά δεν είμαστε από τις πιο ψηλές. Αυτό δεν εξηγεί, ας πούμε, το φαινόμενο, για παράδειγμα, το ότι και στα μέσα Οκτωβρίου είχαμε κάνει ένα πικ σαν Περιφερειακή Ενότητα και τώρα την τελευταία εβδομάδα κάνουμε επίσης ένα πικ. Δεν υπάρχουν εμφανείς λόγοι οι οποίοι να εξηγούν αυτό το θέμα. Υπήρξαν κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις που πιθανότατα μέσα από αυτές να ξέφυγε όχι η κατάσταση? Ιδιαίτερα, όχι, ναι. Ιδιαίτερα. Έπεσε στην αντίληψή μου εκ των υστέρων ένα μνημόσυνο το οποίο έγινε σε μια μικρή κοινότητα του Δήμου μας. Τώρα, όταν όλη η κοινότητα έχει ούτε 100 νοματέους, από ό,τι φαντάζεσαι, εντάξει, το να εμφανιστούν 5, 7, 10 κρούσματα είναι σημαντικό. Αλλά δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Έχετε κάποια ενημέρωση ότι πιθανότατα και η περιοχή της Κοζάνης να συμπεριληφθεί στις περιοχές και στον κατάλογο που θα έχουμε πιο αυστηρό lockdown τις επόμενες ημέρες? Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν, αν το θέλετε, το κλίμα της σημερινής συνάντησης με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι το ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά την πιστή, την απολύτως πιστή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, αυτοπροστασίας και προστασίας της κοινότητας γενικότερα, της παρακολούθησης και όλων των κρουσμάτων, των θετικών αυτών που έχουν κορονοϊό, ποια είναι η συμπεριφορά τους, αν τηρείται η καραντίνα και ούτω καθεξής, και η ιχνηλάτιση όλων των κρουσμάτων σε βάθος, ούτως ώστε να περιορίσουμε την έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων. Η κατάσταση στο νοσοκομείο της περιοχής, δήμαρχε, ποια είναι? Έχει ακόμα αντοχές. Έχει περάσει από χειρότερα, όπως είπα πριν από 1,5 μήνα περίπου, σε χειρότερη κατάσταση. Σήμερα υπάρχει μια πληρότητα στις κλίνες COVID που είναι κοντά στο 75%. Και το κλίμα συστάξεις των δημοτών? Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία από τη μια, αλλά από την άλλη πρέπει να πω την αλήθεια, γιατί έχουμε κλείσει ένα δίμηνο σε κατάσταση lockdown, υπάρχει και ένα αίσθημα κόπωσης στους πολίτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή την περίοδο δεν έχουμε άλλα μέτρα να αντιδράσουμε, δεν έχουμε άλλα μέτρα να προστατευτούμε. Να αποθέτουμε πολλές ελπίδες στο εμβόλιο που θα έρθει με το καλό από την καινούργια χρονιά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει μέχρι τότε να τηρούμε απαρέγκλητα όλα τα μέτρα προστασίας. Δήμαρχε, βλέπουμε πλάνα και από την στολισμένη Κοζάνη. Προσπαθήσατε να φέρετε το κλίμα των Χριστουγέννων.
και να κλείσουμε έτσι με ένα αισιόδοξο μήνυμα από εσάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι οι γιορτές που έρχονται επιβάλλουν σε όλους μας, σε περιορισμό μεν, αλλά να γιορτάσουμε έτσι να αισθανθούμε τη διαφορά από τις υπόλοιπες, από την καθημερινότητα που διανύουμε. Ναι, πρέπει να αισθανθούμε το κλίμα των γιορτών, πρέπει να περάσουμε καλά με τους ανθρώπους της οικογένειάς μας, με ιδιαίτερη προσοχή όμως. Και τηρώντας, όπως είπα και πάλι, γίνομαι μονότονος, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, τηρούμε απαρέγκλητα τα μέτρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαλούτα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, καλησπέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας συνέχεια.